Μέσω των δηλώσεών του κυβερνητικού εκπροσώπου της Κυπριακής Κυβέρνησης αλλά και του Προέδρου Αναστασιάδη, έγινε ξεκάθαρο ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν μπορεί να στείλει όπλα στην Ουκρανία, αλλά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να σταλούν υπό μία προϋπόθεση. Συγκεκριμένα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μάριος Πελεκάνος δήλωσε: «Δεν έχουν γίνει συγκεκριμένες διαβουλεύσεις για το θέμα αυτό. Τέθηκε σε συζητήσεις και διάφορες επαφές που είχαμε είτε με Ευρωπαίους εταίρους μας είτε με τη ΣΥΠΑ και η απάντησή μας είναι ότι εμείς ως Κυπριακή Δημοκρατία δεν είμαστε σε θέση να δώσουμε οπλισμό. Πολύ απλά γιατί είμαστε μια χώρα υποκατοχή, είμαστε μια χώρα που θα πρέπει να διασφαλίσει τις αμυντικές δυνατότητές της και αν προχωρήσουμε σε μια τέτοια κίνηση θα αποδυναμώναμε τις αποτρεπτικές μας δυνατότητες». Θα μπορούσε να εξεταστεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο, νοουμένο ότι θα αντικατασταθεί ο εξοπλισμός αυτός με αντάξιο ή με καλύτερο εξοπλισμό, αλλά δεν υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση, δεν υπάρχει διαβούλευση, δεν μας πρότειναν κάτι ώστε να το αξιολογούμε, είπε ο κύριος Πελεκάνος. Ακόμα ο Νίκος Αναστασιάδης είπε: «Δεν πρόκειται εμείς να στείλουμε όπλα στην Ουκρανία. Εάν υπάρχει χώρα η οποία θέλει να αντικαταστήσει τον οπλισμό μας με σύγχρονο και εξίσου δυναμικό οπλισμό, δημιουργώντας έτσι αποφασιστική, αποτρεπτική δύναμη, αυτό είναι εντελώς διαφορετικό», είπε ο Νίκος Αναστασιάδης. Πείτε μας τη δική σας γνώμη στα σχόλια. Θυμηθείτε να κάνετε like στο βίντεο καθώς μας βοηθάει πάρα πολύ. Κάντε εγγραφή στον MSHD και ενεργοποιήστε το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις.